άνθρωποι γύρω μας καπνίζουν. Σε πολλά μέρη αναπνέουμε τον καπνό των μεγάλων. Κάποιοι νέοι καπνίζουν για να αρέσουν. Το κάπνισμα κάνει πολύ κακό στην υγεία μας. Η 31η Μαΐου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος και για τον λόγο αυτό ανοιχτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Καπνεργάτη το απόγευμα της Παρασκευής 31 Μαΐου. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν οι Επιστημονικοί Σύλλογοι Ιατρικός, Οδοντιατρικός, Φαρμακευτικός και Δικηγορικός του Νομού Καβάλας, οι οποίοι συντάσσονται στην εκστρατεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κατά του καπνίσματος. Μια σημαντική μέρα, σημαντική ανοιχτή εκδήλωση 4 επιστημονικών συλλόγων για να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε όλο τον κόσμο για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και για την ανάγκη τήρησης του αντικαπνιστικού νόμου. Το κάπνισμα που μπορεί για κάποιους να είναι μια ωραία συνήθεια, παρόλα αυτά είναι μόνο βλαπτική σε όλα τα συστήματα του οργανισμού. Για μένα ως παιδίατρο έχει ιδιαίτερη σημασία να ενημερωθεί ο κόσμος, ιδιαίτερα οι γονείς και βέβαια τα παιδιά. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αποτελεί από τις βασικές αιτίες θανάτου στα παιδιά, το παθητικό κάπνισμα ιδιαίτερα, μέσα από το οποίο τα παιδιά εισπνέουν όλα αυτά τα τοξικά αέρια που τους κάνουν κακό και μόνο. Πολύ καλή δουλειά ο νομιατρός μας τα τελευταία χρόνια. Αλλά πρέπει όλοι μαζί να τηρούμε τον νόμο και οι καπνιστές αλλά και οι μη καπνιστές, να κάνουμε παρατήρηση στους καπνιστές για να μην μολύνουν τον αέρα και υποβάλλουν τους υπόλοιπους και ιδίως τα παιδιά σε παθητικό κάπνισμα. Τονίζω επίσης πόσο κακό είναι οι εγκυμονούσες να καπνίζουν, γιατί αυτό δρά βλαπτικά μέσα στο έμβριο. Και βέβαια σκοπός του Ιατρικού Συλλόγου είναι να ενημερώνει, να αφυπνίζει τους πολίτες, το κοινό. 31 Μαΐου, ημέρα κατά του καπνίσματος, παγκόσμια ημέρα, όπου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει όλα τα κράτη-μέλη του, προκειμένου να πάμε στη διακοπή του καπνίσματος, γενικότερα ως μήνυμα. Και βεβαίως ξεγνωρίζουμε όλοι ότι 7 εκατομμύρια πολίτες πεθαίνουν παγκοσμίως από καρκίνο του πνεύμονα λόγω του καπνίσματος. Είναι μια συνδιοργάνωση και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι των τριών συλλόγων υγείας της πόλης μας, ιατρικού, φαρμακευτικού και οδοντιατρικού. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική εκδήλωση, μέσω της οποίας οι σύλλογοι που οργανώνουν αυτή την εκδήλωση θέλουν να ευαισθητοποιήσουν όλο τον κόσμο και όχι μόνο τους καπνίζοντες για τις σημαντικές συνέπειες που έχει το κάπνισμα στην υγεία γενικότερα και στη σωματική υγεία, την οποία ξεκινάνε πάρα πολλά, τα οποία επεκτείνονται και στη γενικότερη υγεία. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι πάντα για την ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά το χώρο της υγείας και πρέπει πάντα να οργανώνουμε εκδηλώσεις για τις ημέρες που είναι παγκόσμιες δηλωμένες υγείας. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες της Καβάλας. Θα γίνουν ομιλίες από διάφορες ειδήμονες. Από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Καβάλας έχει οριστεί η ταμεία του συλλόγου μας, που θα ενημερώσει όσον αφορά τα φάρμακα και την διακοπή του καπνίσματος με υποκατάστατα νικοτίνης. Μια υπέροχη εκδήλωση, η οποία ετοιμάζεται εδώ από 4 φορείς, από τους φορείς υγείας, τον ιατρικό, τον οδοντιατρικό, τον φαρμακευτικό και από το δικηγορικό. Είναι κάτι το οποίο το ήθελα. Το ήθελα γιατί η Καβάλα κυνηγάει τον αντικαπνιστικό νόμο, την εφαρμογή του, εδώ και σχεδόν 9 χρόνια. Φτάσαμε σε ένα καλό επίπεδο ως πόλη, έχει ακουστεί αυτό, αλλά θέλει να γίνουν περισσότερα. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο και αυτός είναι ο στόχος και γι' αυτό γίνεται, το κάνουμε εδώ έξω, για να έρθει ο κόσμος να ακούσει ότι και την υγεία του προστατεύει και την οικονομία προστατεύει, έτσι και την τσέπη του, αλλά προστατεύει όμως και τους γύρω, τα παιδιά του, τους γύρω ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν και από το παθητικό κάπνισμα. Αυτά νομίζω θα τονίσουμε. Όποιος έρθει να ακούσει θα είναι χρήσιμο. Σε τι ποσοστό έχει φτάσει η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στον νομό Καβάλας? Κοιτάξτε, είναι σε αρκετά καλό, πάμε αρκετά καλά. Υπήρχε περίοδος που η Καβάλα ήταν η πρώτη πόλη στην εφαρμογή, τώρα υπάρχουν κι άλλες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι ναι μεν συνεχίζουν σε κάποια καταστήματα, σε κλειστούς χώρους κοινόχρηστος να καπνίζουν, αλλά η νοοτροπία αλλάζει. Είμαι κι εγώ εδώ πέρα για αυτή την ημέρα, όπως λέγεται, εναντίον του καπνίσματος. Η σκέψη μου είναι ότι
είναι ένα πρόβλημα μεγάλο μέσα στις κοινωνίες όλων των λαών και αυτό το πράγμα έχει μια προβληματική, μεγάλη. Για ποιο λόγο, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό προξενεί κάτι το κακό, για ποιο λόγο πάλι υπάρχει μια μερίδα μεγάλη του παγκόσμιου πληθυσμού που βασανίζεται σε αυτή την υπόθεση. Γενικότερα πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί στη γέννησή του. Από την πολύ μικρή ηλικία χρειάζεται ενημέρωση στα παιδιά, χρειάζεται μια προσπάθεια να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε εκείνα τα οποία μας κάνουν κακό και ενώ πολλές φορές μπορεί να είναι και γλυκά όπως η ζάχαρη, η αλόγιστη χρήση της μπορεί να προκαλέσει αρρώστιες βαριές μέχρι και το θάνατο. Σήμερα, καθώς είναι μέρα κατά του καπνίσματος, έχουμε αρχίσει μια καμπάνια τις προηγούμενες μέρες που λέγεται Smoke Free και θέλουμε να κάνουμε την Καβάλα την πρώτη πόλη κατά του καπνίσματος, που να μην έχει τσιγάρο στην ουσία. Πώς βλέπεις αυτή την πόλη, εφαρμόζει τον νόμο που έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, τον αντικαπνιστικό νόμο? Πιστεύω όχι στο πλήρως, όμως τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, καθώς δεν καπνίζουν μέσα σε μαγαζιά, ενώ σε άλλες πόλεις της Ελλάδας αυτό δεν εφαρμόζεται. Αλεξάνδρα, ένα μήνυμα που θες να περάσεις στα παιδιά, τι πιο λόγια για την εκδήλωση σήμερα? Ό,τι επιδέσουν το ίδιο, δεν θέλω, ούτε εγώ δεν θέλω ποτέ να αρχίσω να καπνίζω, γιατί βλέπω τους άλλους, τα πετάνε στους δρόμους, κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο και μου τις πάει τόσο πολύ όλο αυτό, αλλά τους λέω να το κόβουν, αλλά δεν το κάνουνε. Ένα μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις στα παιδιά της ηλικίας που βλέπεις ότι καπνίζουν, γιατί ξέρεις ότι δεν είναι αρκετοί? Να μην καπνίζουν, αυτό. Δεν κάνει καλά στην υγεία. Σήμερα, όπως αναφέρθηκε, είναι η παγκόσμια ημέρα, μάλλον και η νύχτα, εναντίον του καπνίσματος. Εγώ θεωρώ ότι κάθε μέρα πρέπει να είναι παγκόσμια ημέρα εναντίον του καπνίσματος.